Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο Red Glasses, στην εκπομπή μας, στο κανάλι που έχουμε για το Liverpool.gr στο YouTube, το Liverpool.gr Pavla TV. Από αυτή τη συχνότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σχολιάζουμε πάρα πολλά πράγματα, άρθρα γνώμης, είτε έχει να κάνει με παίκτες, προπονητές της ομάδας, είτε με παίκτες που έφυγαν, με παίκτες που πιθανόν να έρθουν, με preview και reports. Έχουμε σχολιάσει πάρα πολλά θέματα, κοντά στα πάνω από 60, ίσως και 70 πλέον να είναι. Και μας αρέσει αυτή η διαδικασία που έχει γίνει με την επικοινωνία μαζί σας, καθότι ανταποκρίνεστε πολλές φορές και με θέματα που μας προτείνετε, τα οποία όντως μπορεί και να μην έχουν περάσει στο μυαλό μας ή να τα έχουμε βάλει σε μια ράξη, οπότε αλλάζουμε την προτεραιότητα. Έχουμε θίξει αρκετά θέματα από το τελευταίο δίμηνο που έχουν να κάνουν με την αμυντική λειτουργία της ομάδας, τόσο με την προσθήκη του Van Dijk, όσο και με κάποια προβλήματα που έχουν παρουσιάσει οι παλιοί αμυντικοί, είτε αυτή είναι ακραία αμυντική, τα κεντρικά μπακ. Και μια και λέμε για κεντρικά μπακ, και επειδή το καλοκαίρι ενδέχεται να φύγει ο Κλάβαν, κάθε στα 32 του θα μειώνεται συνέχεια ο χρόνος του και κακά τα ψέματα πλησιάζει ο χρόνος όπου θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, ο συμπαθέστατος Εστονός, ίσως χρειαστεί μια προσθήκη. Στη λογική καλή, της, προσθήκη. Καλή προσθήκη, μάλιστα, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να πάρεις πάλι Κλάβαν. Όχι. Στην λογική της διοίκησης, της FSG, και με το σκεπτικό ότι υπάρχει πρώτερος έντιμος βίος με την απόκτηση του Ζουέλ Μάτιπ δωρεάν, ο δωρεάν φυσικά και αυτό είναι των εισαγωγικών, δεν πλήρωσε την ομάδα βασικά, δεν πλήρωσε την γραφή, τον ελεύθερος ο παίκτης, τον άρπαξε και έφυγε. Εμείς εστιάσαμε σε έναν παίκτη που έχει ακουστεί για την ομάδα, δεν είναι σίγουρο ότι έχει προσεγγιστεί αυτός ή η ομάδα του όταν ήταν δεσμευμένο με συμβόλαιο, όμως τα τελευταία γεγονότα... Είχε ακουστεί και πριν πάρουμε και το Van Dijk κιόλας, ναι. Σαν εναλλακτική. Α, μπράβο, σαν εναλλακτική. Λοιπόν, και ευκαιρία δοθήσεις, μιας και συζητάμε, θα μου πείτε, πολύ νωρίς δεν είναι. Τώρα βγήκε το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, εγώ λέω. Εκτός αν θες να περιμένεις, παραγγείλεις έτοιμο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το έτοιμο το πλερό όμως. Αυτό. Το πλερό και άμα το πλερό και από τη Southampton. Όπως λέγανε και στην Πελοπόννησο εκεί που δούλευα στην προηγούμενη δουλειά μου, πλεράγκα. Φλεράγκα, έτσι. Αυτό. Για να μην πλεράγκα ακριβά και να μαγειρέψουμε σωστά και με την τιμή που θέλουμε τέλος πάντων, μιας και τρέχουν και άλλα project. Ευκαιρία λοιπόν να σχολιάσουμε για τον De Vrij ή De Free ή De... Τέλος πάντων, μια ολανικά... περίπτωση σαν τον Gout, ας πούμε. Αυτό. Για τον Gout το βρήκαμε τελικά, όπως λέγεται. Λοιπόν, για τον De Vrij, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στη Λάτσιο από τη Φέγενορ, διεθνής με την Εθνική Ολλανδία. Βασικό στόπερ. Είναι κοντά στο στυλ του Van Dijk, είναι 1,90 ύψος. Mm-hmm. Είναι σχετικά γρήγορος, όχι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά έχει πολύ καλά... Με το σκηνικό, μπορούμε να πάμε σε επόμενη κάρτα. Έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, είναι μια πολύ καλή φυσική παρουσία και όπως και ο Van Dijk έχει και αυτός πολύ legend μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μιλάει πολύ στους παίκτες, το οποίο είναι πολύ θετικό γιατί όπως είπαμε και εμείς δεν έχουμε παίκτες που να το κάνουν αυτό το πράγμα στην ομάδα. Για όσους έχουν εκπληξήσει ποδόσφαιρο, ειδικά τα κεντρικά back, αν μιλάνε, κατευθύνουν την άμυνα όλοι και αυτόματα λοιπόν λειτουργεί πιο καλά η αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε τη δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Λάτσιο ότι ο De Vrij μένει ελεύθερος. Στην επόμενη κάρτα λοιπόν να τη δούμε και όλα αυτή. Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Που λέει ας πούμε ότι η Λάτσιο απέσυρε το ενδιαφέρον της. Απέσυρε την πρότασή της για το νέο συμβόλαιο στον Στέφαν De Vrij. Επομένως ο παίχτης μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και μάλιστα επειδή είμαστε και Φεβρουάριο μπορεί να υπογράψει ακόμα και σήμερα στην επόμενη ομάδα της καριέρας του. Αυτό. Έχει έρισμα με τον Van Dijk να παίξουν γιατί παίζουν μαζί στην Εθνική Ολλανδίας. Υπάρχει ακόμα ένας Ολλανδός, δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε το καλοκαίρι και νομίζω ότι σαν παίχτης ταιριάζει πάρα πολύ, διότι δεν θα τον πληρώσεις. Είναι και στη λογική τη δική σου, μιας και θέλεις να έχεις ας πούμε λεφτά να ανακατασκευάσεις και την Anfield Road από διόροφη, την ξανακάνεις διόροφη, αλλά να αυξήσεις την χωρητικά του γηπέδου κατά
5.500-6.000 ακόμα, ναι, και να πας στα 69. Είναι μια πολύ καλή λύση αυτή όμως πάντως για value for money, γιατί θα πάρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι διεθνής, είναι βασικός στην ομάδα του, έχει παραστάσεις, είναι εμπειρός, είναι στην επόμενη κάρτα. Είναι στα 26-27, όχι στα 26-26, σε μια πολύ καλή ηλικία stopper, είναι νομίζω στην ίδια γενιά με το Van Dijk. Ναι, ναι, πολύ κοντά ηλικιακά. Επομένως μπορείς να χτίσεις την άμυνά σου με δύο δίδυμους πύργους, οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν και παιχνίδι και μπορούν να σου καθαρίσουν και πολλές φάσεις που δεν τις είχες μέχρι σήμερα. Ναι, 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 ναι. Πάμε να δούμε λίγο το ιστορικό του Ολλανδού, ο οποίος από το 13-14 που εμφανίζεται, ας πούμε, για τα καλά στο στερέωμα με τη Feyenoord, 32 συμμετοχές εκείνη τη χρονιά, με 7-33 μέσο όρο βαθμολογίας. Δεν το λες και λίγο. Και 4 γκολ. Και 4 γκολ. Εντάξει, το Ολλανδικό πρωτάθλημα δεν είναι κριτήριο, αλλά προφανώς όμως είναι ευκαιρία με τη ιδιαιτερότητα του σαν πρωτάθλημα να σου δείξει τα στοιχεία του ένας παίκτης, αν μπορεί να προσαρμοστεί. Ναι. Λοιπόν, η Λάτσιο της έκανε το καλοκαίρι του 2014, τον τσίμπησε, θα δούμε τα υπόλοιπα στην πορεία, και από εκεί και πέρα έχει γεμάτες χρονιές από τη... γεμάτες. Πλην τις 15-16 που λογικά ήταν τραυματίας και έχει μόνο δύο συμμετοχές. Ναι, 15-16 ήταν τραυματίας, 16-17 έπαιξε 27 παιχνίδια και φέτος μέχρι τη μέση έχει μετράει 26. Όλες βασικός. Όλες βασικός. Και 4 γκολ. Βλέπεις ότι δεν βγαίνει με τίποτα την δεκάδα, έτσι. Πού να βγει, δεν βγαίνει με την δεκάδα, είναι πολύ καλός ο De Vrij. Και οι βαθμολογίες του, ας πούμε, φέτος είναι κοντά στο 7. Εντάξει, δεν είναι 7, γιατί όλες οι άλλες είναι πάνω από 7 και πολύ. Αλλά... Και η Λάτσιο πάει και πολύ καλά στην Ιταλία φέτος. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι δέκατη, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη, τέταρτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έχει να κάνει με την αξία του παίκτη. Προσέξτε λοιπόν εδώ ότι ο παίκτης, ναι μεν αυτή τη στιγμή στην αγορά κοστίζει 35, αυτή είναι η αξία του παίκτη. 35 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλη αξία, δεν είναι αυτό. Όπως ο Μάτι που νομίζω έχει γύρω στα 12-13. Έχει 35 εκατομμύρια, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αξία στην ποδοσφαιρική αγορά. Και το βασικότερο, δεν το πληρώνει συμβόλαιο. Μπορεί να το υπογράψει τώρα και από μία εβδόμου να είναι στο Melwood, στο Kirkby, συγγνώμη, δεν σε διαδυνάμει τη σύνδεση. Yeah. Στο Kirkby και να είναι παίχτη σου. Yeah. Και να το κλείσει και τώρα. Τσαμπαντάν που λένε και στη. Τσαμπαντάν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι, ας πούμε, και η Λάτσιο τον πήρε με 7 εκατομμύρια, ας πούμε. Μπορεί να είμαστε εμείς οι παράξενοι και οι γκρινιάριδες. Μερικοί μπορείτε να πείτε ότι είμαστε για το θείο του Muppet Show με τους δύο γέρους που γκρινιάζουν. Εντάξει, ο ρόλος μας εδώ είναι αυτό στην τελική ανάλυση. Να γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε το καλύτερο. Δεν θα βλέπουμε όλα ωραία. Φυσικά θα κάνουμε και πανηγυρικά βίντεο όπως το 05 με την Πόρτο που γελάσαμε, διασκεδάσαμε, κάναμε και το χαβαλέ μας. Ξέρω εγώ και στο 2-2 με την Τότεναμ παρότι είχαμε τη μαυρίλα μας, κάναμε και χιουμοριστικά. Αλλά εδώ στόχος είναι να προβληματιζόμαστε και να βλέπουμε το καλύτερο δυνατή εβδομάδα γιατί έχουμε τις ανησυχίες. Δεν λέμε και κάτι άλλο. Αν δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα ήμασταν εδώ. Και λέμε, ναι, και λέμε ουσιαστικά για παίκτη ο οποίος είναι εφικτό να έρθει στην ομάδα. Έτσι. Δεν είναι, γράψαμε, ας πούμε, δεν είπαμε για τον Τόνι Κρος να έρθει. Είπαμε για τον Γουανιάμα και τον Λεμινά. Εφικτές λύσεις στην αντι Λίβερπουλ. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάμε για τον Σέρχιο Ράμος, μιλάμε για τον De Vrij, ο οποίος μπορεί να έρθει και ελεύθερος. Δεν πήρε στο Van Dijk και να είσαι άρχοντας, να είσαι πίσω Μάτι Πλόβρεν. Είναι στη λογική της FSG, έτσι. Αυτό, αναγκαστικά. Αυτός κουμπώνει, τέλεια. Βέβαια, να σου πω και την αλήθεια, μου λένε αν έρθει και ο De Vrij, νομίζω ότι πρέπει να φύγει και κάποιος εκ των υπολείπων. Μα, όχι μόνο ο Κλάβαν. Πέρα από τον Κλάβαν, γιατί θα έχεις πλέον και Μάτιπ και Λόβρεν και Γκόμες. Ο Γκόμες. Ναι, αν δεν έχουμε ότι ο Κλάιν θα επιστρέψει και δεν θα έχει πρόβλημα για να παίξει στη δεξιά πλευρά και να είναι αυτός και ο Τρεντ. Ναι. Λογικά θα επιστρέψει ο Κλάιν του χρόνου και ο Γκόμες για μένα. Το χρόνο όταν έχει δηλώσει ο Champions League, μας τρελάνει ο άλλος. Λάζει τον Κλάιν. Είμαστε στα αδειά μας τους. Το λέμε στο αυτό και λέμε, φίλε, έχει να παίξει για το καλοκαίρι. Είμαστε στην Λίβερπουλ. Θέλω να το συνειδητοποιήσω. Εγώ θέλω πραγματικά να μην δικαιωθώ στο θέμα του Κλάιν. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, να πάνε όλα καλά. Να τον βάλει πού, ας πούμε. Ποιον. Τον Κλάιν, δηλαδή. Δεν θα το βάλει και τον άλλο, θα βάλει δεξιμπακ. Πού θα το βάλει, σε ποιο μάτσα θα το βάλει, το βάλει με την Πόρτο να παίξει ένα μάτσα να πει. Α, για φέτος λες εσύ. Για φέτος λέμε. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Anyway. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε κι άλλα ονόματα που ίσως θα ενδιαφέρουν την ομάδα μας. Σε λογικά πλαίσια πάντα.
και βάσει και τη λογική τη ομάδα. Γιατί, mm-hmm. ας πούμε, τον Γουανιάμα και τον Λεμινά του βάλαμε στη λογική ότι είναι η αξία του τέτοια που αν πουλήσει κάποιον μπορεί να τον πάρει. Εκεί φτάσαμε. Αντί να κοιτάμε να πάρουμε ένα παιχταρά να τελειώνει η υπόθεση, κοιτάμε να πάρουμε ένα παίχτη ο οποίος αν θα πουλήσω μπορώ να τον αγοράσω. Εντάξει, αυτό το είδαμε τρεις φορές μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του 17. Και αναγκαστικά, αναγκαστικά και θα κινηθούμε, αλλά σου λέω και πάλι. Λάθος λέω. Ναι. Πάρ' τον δωρεάν. Βαϊνάλντουμ, τον πουλάς και παίρνεις έναν στο κέντρο. Στο κέντρο της άμυνας ελεύθερος. Παίκτες υπάρχουν, το θέμα είναι πότε κινείσαι, γιατί αν περιμένεις να κινηθείς μετά στο Μουντιάλ, καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για τον Ντεφράι ή Ντεβρί, πείτε το όμως θέλετε. Πρόταση δική μας, σκέψη δική μας, πρόταση όχι στο Γιούργεν, αλλά μας κάνει. Μας κάνει από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, από όπου το πιάσεις, είναι ότι καλύτερο για την ενίσχυση της άμυνας και ας ελπίσουμε ότι θα εστιάσει και ο Γιούργεν και η FSG, η οποία σε κάτι τέτοια τα κυνηγάει με το ντουφέκι. Λοιπόν, να είστε καλά και τα λέμε πολύ σύντομα σε ένα άλλο Red Glasses. Γεια σας. Γεια χαρά.